Και ας περάσουμε στην επόμενη συνταγή για σήμερα. Κοτόπουλο, με ρύζι, λεμονάτο, στο φούρνο, με μυρωδικά και πολύ αγάπη, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μας φαγητά. Τα υλικά είναι πάρα πολύ απλά, είμαι σίγουρος πως τα έχετε όλοι στο σπίτι σας, οπότε πάμε να τα δούμε και να το φτιάξουμε σε χρόνο ρεκόρ. Για το κοτόπουλο λεμονάτο με ρύζι στο φούρνο θα χρειαστούμε 4 μπούτια κοτόπουλου, 7 με 8 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, χυμό από 2 λεμόνια, 500 γραμμάρια ρύζι μπασμάτι, φλούδες από 1 λεμόνι, 2 φύλλα δάφνης, 1 σκελίδα σκόρδο, 2 κλωναράκια δενδρολίβανο, 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, 1,5 λίτρο ζωμό κοτόπουλου, αλάτι και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε μία τηγανάρα πάνω στη φωτιά, γιατί πρέπει να λύσουμε ένα σημαντικό θέμα με το κοτόπουλο στο φούρνο με ρύζι. Το πρόβλημα που έχουμε είναι καθαρά στο οπτικό κομμάτι. Γιατί πάντα με πάντα το κάνουμε κοτόπουλο στο φούρνο με ρύζι, το κοτόπουλο βγαίνει λίγο φαγητό νοσοκομείου, να το πω έτσι. Οπότε αυτό σήμερα πρέπει να το λύσουμε και θα το λύσουμε πάρα πολύ απλά με αυτό το τηγάνι. Θέλω το κοτόπουλό μου το ψυγείο. Εδώ. Και τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Χρειαζόμαστε αλάτι, πιπέρι και λάδι. Να σας πω ότι εγώ σε αυτή τη συνταγή έβαλα μπουτάκι. Μπορείτε να βάλετε και στήθος, αλλά αν βάλετε στήθος, φροντίστε τουλάχιστον να έχει την πέτσα από πάνω για να προστατεύσει το κοτόπουλο. Σε περίπτωση που βάλετε σκέτο στήθος, το στήθος θα αφυδατωθεί τελείως μέσα στο φούρνο και γενικά δεν θα πετύχει η συνταγή σας. Θα είναι πάρα πολύ σκληρό το κοτόπουλο και θα είναι άγευστο. Οπότε, ή στήθος με την πετσούλα από πάνω, ή ακόμα καλύτερα για αυτή τη συνταγή να βάλουμε μπουτάκια. Λοιπόν, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο. Τα κλασικά. Πιπέρι. Το πάρω εδώ δίπλα. Αλάτι. Μην το λυπηθείτε, βάλτε και αλάτι και πιπέρι. Και βέβαια λαδάκι. Εδώ. Και εδώ μην το λυπηθείτε. Βάζοντας λάδι τώρα και σουτάροντας καλά το κοτόπουλο, θα βοηθήσουμε να φύγουν τα λιπαρά τα πολλά που έχει ίδια η πέτσα από το κοτόπουλο. Οπότε, καλό μασάζ να πάει παντού το αλάτι, το πιπέρι και το ελαιόλαδο. Και έτσι όπως είναι στο τηγάνι. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Μεγάλη τηγάνι. Άμα δεν έχετε τόσο μεγάλο τηγάνι, μπορείτε να κόψετε στη μέση τα μπουτάκια. Αλλά είναι πιο εντυπωσιακό να δώσεις μία ολόκληρη μερίδα ένα μπούτι. Αλλά και αυτά είναι και μπουτάρες, έτσι. Όχι αστεία. Σχεδόν αρνίσια μπούτια είναι, παρά κοτόπουλο. Λοιπόν, έτσι όπως είναι εδώ. Γυρνάμε και από την άλλη, κοιτάξτε τι ωραίο που γίνεται. Οχ. Και οχ. Και οχ. Λίγο ακόμα σεξ θα το κάνουμε, να το σουτάρουμε, να γίνει ωραίο και όμορφο. Και με αυτόν τον τρόπο το κοτόπουλο μας θα γίνει και πάρα πολύ όμορφο καθώς το ψήνουμε μέσα στο φούρνο. Το μόνο που πρέπει να προσέξουμε να δώσουμε ωραίο χρώμα στο κοτόπουλο. Όπως βλέπετε, το λάδι που έβαλα ήταν ελάχιστο, αλλά αρχίζει και βγάζει τα λιπαρά του το ίδιο το μπουτάκι. Το μπουτάκι γενικά έχει λιπαρά. Και θα δώσουμε πολύ ωραίο χρώμα. Λίγο ακόμα χρώμα. Πώς το βλέπεις, Διονύση, έχουν πάρει ωραίο χρώμα ή θέλουν κι άλλο? Λοιπόν, θα κάνουμε κοτόπουλο λεμονάτο. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Ε? Έτσι όπως είναι, πάρτε ένα λεμονάκι. Σβήστε το τηγάνι με λεμόνι, εδώ. Βγάλτε από τη φωτιά και αφήστε στην άκρη το λεμόνι να δώσει γεύση μέσα στο κοτόπουλο. Τώρα, πάμε να ετοιμάσουμε το ταψάκι μας. Λοιπόν, για το ταψί είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Πρέπει να μην πάρετε μεγάλο ταψί, γιατί αν πάρετε μεγάλο ταψί, καταλαβαίνετε ότι το ρύζι θα είναι πάρα πολύ λίγο και θα καεί. Αυτό είναι 34 εκατοστά το ταψί. Είναι ακριβώς όσο πρέπει για να δουλέψει η συνταγή σας. Σε περίπτωση που πάρετε πιο μεγάλο ταψί, πρέπει να διπλασιάσετε την ποσότητα από το ρύζι και από όλα τα υπόλοιπα υλικά. Λοιπόν, τώρα ρίχνω μέσα το ρύζι, το μπασμάτι. Θα ρίξω μέσα το χυμό από 2 λεμόνια, αλλά πριν βγάλω το χυμό που είναι εδώ, θα βάλω και τη φλούδα από 1 λεμόνι. Λοιπόν, βάζουμε και τη φλούδα από το λεμόνι εδώ. Τέλεια. 2 φιλαράκια δάφνης. Μία σκελίδα σκόρδο κόψτε στα 4 εδώ. Βάλτε και αυτή μέσα. 1, 2, 3, 4. Και χρειάζομαι οπωσδήποτε τα μυστικά μου συστατικά. Αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο και βέβαια μυρωδικά. Τι μυρωδικά θες, Μίτσο?
Θυμάρι. Να βάλω το δροδρόλιμανο. Άλλο. Δυο. Να βάλω και ρίγανη και είμαστε εντάξει, τα βρήκαμε. Μια χαρά. Όλα καλά. Περίμενα να έχεις εμπειρία και να καταλαβαίνεις ότι σε αυτές τις συνταγές πρέπει να πηγαίνουμε λίγο πιο παραδοσιακά. Η ρίγανη είναι ένα κλασικό μυρωδικό που βάζουμε στο ρύζι μας καθώς φτιάχνουμε ένα κοτόπουλο στο φούρνο. Σωστά. Ναι. Έπρεπε να το σκεφτείς. Επειδή τα υπόλοιπα μυρωδικά πέφτουν πολύ μακριά στις γεύσεις μας, έτσι για αντίδραση έβαλα λίγο δεδρολίμανο. Θα μπορούσα να βάλω φουμάρι, αλήθεια είναι. Αλλά δεν είχες δίκιο. Γιατί στο τέλος αυτό που έβαλα είναι δεδρολίμανο. Αλλά το δίκιο το δίνω εγώ. Ό,τι πω εγώ είναι δίκιο. Όχι εσύ. Λοιπόν, βάλαμε τα μυρωδικά μας. Αλάτι, πιπέρι. Δεν θα το λυπηθούμε. Σκεφτείτε ότι το ρύζι, καθώς θα φουσκώσει, θα γεμίσει όλα τα ψία. Οπότε χρειαζόμαστε αλάτι και πιπέρι. Και βέβαια, τι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε, φίλε Δημήτρη. Λάδι. Λάδι. Χωρίς λάδι, δουλίτσα δεν γίνεται. Και όταν λέω θα βάλετε λάδι, θα ξεκινήσετε από 50 γραμμάρια και μπορείτε να βάλετε και παραπάνω. Το λαδάκι είναι απαραίτητο συστατικό για να πετύχει αυτή η συνταγή. Δεν θα κολλήσει το ρύζι, θα πάρει ωραία γεύση. Επειδή ψήνουμε στο φούρνο μαζί με νερό, θα έχει γεύση και άρωμα από ελαιόλαδο. Τώρα, ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα στο ζωμό. Ουχου! Σε περίπτωση που δεν έχουμε ζωμό, τι κάνουμε. 1,5 λίτρο είναι, παίρνουμε 2 κύβους κοτόπουλου ή 2 κύβους λαχανικών, τους διαλύουμε στο νεράκι μας και ουσιαστικά ρίχνουμε μέσα. Ανακατεύουμε εδώ καλά. Να φροντίσουμε να πάνε τα πάντα παντού. Τώρα, θα βάλω και το χυμό από ένα λεμόνι. Και βέβαια το κοτόπουλο από πάνω. Τώρα θέλει λίγο προσοχή καθώς θα μεταφέρουμε μέσα στο φούρνο, αλλά μην φοβάστε, γιατί όλα θα πάνε καλά. 1, 2, 3. Πώς να το βάλω, Παναγία μου, το βάλω εδώ. Τέλεια. Αλλά τώρα θέλει πολύ προσοχή. Παναγία μου, πώς έπρεπε να ρίξω το νερό μέσα στο φούρνο, όχι, δεν θα το κάνω. Λοιπόν, ανοίγω το φούρνο. Σιγά σιγά μεταφέρω. Παναγία μου, φοβάστε. Δεν πρόκειται να βγει έξω, θα ρουφήξει όλο το νερό το ρύζι, οπότε θα γίνει σωστά. Αυτό είναι. Ένα χειροκρότημα που το έκανα σωστά, Διονύση. ~180 βαθμούς. Για 50 με 60 λεπτάκια και το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Εκτός από έτοιμο θα είναι πεντανόστιμο. Εκτός από πεντανόστιμο θα είναι πανεύκολο. Και εκτός από πανεύκολο θα είναι πάρα μα πάρα πολύ θρεπτικό. Τι άλλο να πω. Το τηγάνι μου. Δρασβού πίσω μια ωρίτσα. Για το κοτόπουλο λεμονάτο με ρύζι στο φούρνο, βάζουμε τα μπούτια κοτόπουλου σε ένα μπολ και προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Καλύπτουμε όλη την επιφάνεια από το κοτόπουλο και μεταφέρουμε σε καυτό τηγάνι. Σοτάρουμε για 1 με 2 λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι να πάρουν χρώμα. Σβήνουμε με το χυμό από το λεμόνι και αφαιρούμε από τη φωτιά. Σε ένα ταψί βάζουμε το ρύζι, τις φλούδες από το λεμόνι, τα φύλλα δάφνης, το σκόρδο σε κομμάτια, τη ρίγανη, το δενδρολίβανο, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, το ζωμό, χυμό από λεμόνι, τα μπούτια κοτόπουλου και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς. Ήρθε η απόλυτη στιγμή, η στιγμή που θα βγάλουμε αυτό το υπέροχο κοτόπουλο. Κοιτάξτε εδώ, μαζί με το ρύζι, Παναγία μου. Το ρύζι μας έχει γίνει σπυρωτό, έχει γίνει τέλειο, το βλέπετε. Σπάστε το λίγο, εδώ. Παναγία μου. Το απόλυτο, πραγματικά, φαγητό. Και τόσο εύκολο για να το φτιάξεις, πραγματικά, δηλαδή, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μπορεί να φτιάξει αυτό το συγκεκριμένο κοτόπουλο. 0 γνώσεις να έχεις για το φαγητό, πραγματικά, αυτό το φαγητό θα το κάνεις τέλειο. Δεν μπορείς να αποτύχεις, κοιτάξτε εδώ. Το κοτόπουλο έχει μείνει πραγματικά ζουμερό, το βλέπετε. Έχει ζουμί μέσα, ψημένο στην εντέλεια και το ρύζι μας ψημένο και αυτό στην εντέλεια, Παναγία μου. Και το ριζάκι, λεμονάτο. Πραγματικά όλα τα μυρωδικά που βάλαμε μέσα γεμίζουν το στόμα σου γιατί έγινε αρωματικός ο ζουμός και ουσιαστικά αρωμάτισε όλα τα υπόλοιπα. Και το κοτόπουλο και το ρύζι. Δεν ξέρω τι είναι πιο νόστιμο, αν είναι το ρύζι ή είναι το κοτόπουλο, πάντως συνδυαστικά κάνουν το απόλυτο γεύμα.